ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συζητήσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία για μια νέα πενταετή συμφωνία για μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του Κιέβου. Η συμφωνία υπογράφεται ανάμεσα στην ρωσική Gazprom και την ουκρανική Naftogaz και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020, αντικαθιστώντας εκείνη που έχουν υπογράψει οι δύο ενεργειακοί κολοσσοί και η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η ουκρανική πολιτική στον ενεργειακό τομέα σχεδιάζεται σε πενταετίες αναφορικά με το ζήτημα της προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου και θα αναθεωρηθεί ξανά ή δεν θα αναθεωρηθεί, θα επεκταθεί μετά από 10 χρόνια. Η συμφωνία έρχεται εν μέσω ελπίδων για ξεπάγωμα των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μετά από χρόνια συγκρούσεων με αφορμή τις εξελίξεις στον Ντονμπάς και την Κριμαία. Η Gazprom, που παρέχει πάνω από το 1 τρίτο των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, θα μεταφέρει μέσω της Ουκρανίας 225 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα καυσίμων την προσεχή πενταετία. Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμα την πληρωμή 2,9 δισεκατομμύρια δολαρίων από την Μόσχα στο Κίεβο για να τερματιστεί μεταξύ τους νομική διαμάχη.